Ναι, Ζαλγκύρης, πλέον ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για μια νίκη κοντά σε ομάδα πιο top επίπεδου. Εντάξει, η Μπαρσελόνα είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Παίζουμε έναν αγώνα εντός έδρας αύριο και θέλουμε να φανούμε έτοιμοι και εντάξει του παιχνιδιού, να τα δώσουμε όλα και να προχωρήσουμε για την νίκη. Αντώνη, ο τρόπος με τον οποίο έχασε ο Παναθηναϊκός και τη Βαρκελόνη, σας βάζει και δεύτερη σκέψη για το παιχνίδι. Σίγουρα και αυτό είναι ένας λόγος. Χάσαμε μεγάλη διαφορά στη Βαρκελόνη. Ουσιαστικά δεν παίξαμε αυτά που θέλαμε, δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Χάσαμε εύκολα και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από ότι ήμασταν εκεί. Ο Παναθηναϊκός πλέον παίζει πιο ελεύθερα από τη στιγμή που είναι το φαβορί πλέον για την πρόκληση. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και γνωριζόμαστε πιο πολύ μεταξύ μας, θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και αυτός είναι και ο στόχος μας, παιχνίδι με το παιχνίδι, να βελτιωνόμαστε και να φανούμαστε πιο έτοιμοι. Η Μπαρσελόνα παίζει πολύ καλά στο διάστημα, παίρνει μεγάλες διαφορές. Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, τον έλεγχο του ρυθμού, τα rebounds, ατομικές ενέργειες. Πιστεύω ότι σε όλους τους τομείς πρέπει να φανούμε έτοιμοι, γιατί η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα η οποία δίνει το δικό της ρυθμό στο παιχνίδι. Έχει ένα γρήγορο ρυθμό και εμείς πρέπει να σταματήσουμε αυτό, να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ για να έχουμε ελπίδες. Οι 9 συνεχόμενες νίκες που είχε η Μπαρσελόνα απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ρίτρο 9-0 σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Δεν κοιτάμε τόσο πολύ την προϊστορία και τις 9 συνεχόμενες νίκες. Σίγουρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό, αλλά εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε η ομάδα η οποία πήγαμε στη Βαρκελόνη και είμαστε πολύ καλύτεροι.